είστε φίρμα στην Αθήνα. Έχω φέρει τον κύριο Γιώργο Μαυροκοντάκη δύο φορές. Είστε φίρμα στην Αθήνα. Είναι την νομική επιστήμη. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Το ξέρω. Τα είχαμε πάρει τότε όταν το είχατε κάνει. Μου το έστειλε γεμάτο περηφάνεια. Ποιο σα το έστειλε, Εγώ. Από την υπό μουσουλμανική κυριαρχία, φανταστείτε από την εποχή της μάχης του Μάτζικερτ, από το 1071 και μετά, και ξεριζώθηκε. Αυτή δεν ήταν σε ζώνη επιχειρήσεων, αυτή ήταν απόφαση. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο γεγονός και όπως είπε ο κύριος Συρίγος, ήταν πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο όποτε βρισκόμαστε να μιλάμε, είτε ο καθένας μόνος του είτε μαζί. Για αυτά τα θέματα υπήρχε πάντοτε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Υπήρχε αγωνία να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Δεν μοιάζει με τα άλλα θέματα της νεότερης ελληνικής ιστορίας του 22. Κάποια πράγματα σχόλια σε αυτό που προεβάνθεις. Για τον εθνικό διχασμό. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον εθνικό διχασμό? Το πρόβλημα είναι ότι θεωρείς ότι ο πολιτικός σου αντίπαλος είναι προδότης. Έχει διαφορετικές απόψεις από σένα, πολιτικές. Και είναι η απάντηση. Όχι και στον εθνικό διχασμό αυτός που έχει διαφορετικές απόψεις από σένα είναι προδότης και μπορείς να τον φυλακίσεις, μπορείς να τον στείλεις εξορία. Όχι γιατί έκανε κάτι κακό, αλλά επειδή έχει διαφορετικές απόψεις από σένα. Ο θεσμός της εξορίας καθιερώνεται τότε για πρώτη φορά και αφορά στους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό που λέει ο Ευάνθης. Οι μισοί αισθάνονταν ότι το κράτος ήταν απέναντί τους. Προσεγγίζουμε το θέμα. Δεν υπάρχουν πλέον Κωνσταντινική και Βενιζελική. 100 χρόνια. Να δούμε τα πράγματα όπως έγιναν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ήταν ένα λάθος. Πήγαμε σε ένα εξαιρετικά αέριμο, περπατώντας, ο ελληνικός στρατός την πέρασε περπατώντας, στιγμές ανίποτου ηρωισμού.